Αυτό το χειριστήριο δεν το έχετε ξαναδεί. Φύγαμε! Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Busted. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Με ερωτηματικό. Όχι είμαι. Γιατί? Γιατί είναι εδώ ο Γιώργος το μοντέλο cameraman, ο οποίος ακόμα προσπαθεί να ανοίξει την καμερά του. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, παιδιά. Δεν θα μας δείξει τίποτα την καλτσούλα σου σήμερα? Είναι πάρτι. Είναι και πάρα πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που το γυρνάμε. Έχουμε την τάση τελευταία να γυρνάμε 2 και 3 φορές τα βίντεο. Τα πεις γιατί ή όταν μου κάνω εγώ βλακή. Αυτά μόνο στο recap λέγονται, να μπείτε να δείτε τα recap. Δεν φταίω εγώ όμως αυτή τη φορά. Όχι, η αλήθεια είναι δεν φταίς εσύ αυτή τη φορά. Οπότε θα τα πούμε εκεί όμως αναλυτικότερα. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω ένα χειριστήριο το οποίο πιθανότατα δεν έχετε ξαναδεί. Εγώ προσωπικά και ο Γιώργος πιστεύω δεν το έχει ξαναδεί. Ποιο είναι αυτό? Άντε πάλι. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι. Είναι το Spark N5 της QRD, το ασύρματο χειριστήριο της QRD, το οποίο κάνει πολλά πράγματα και συμφέρει. Πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε λέει. Να μην δούμε πρώτα απ' έξω τι λέει τα χαρακτηριστικά. Αυτά που σου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω. Όχι, δεν πειράζει, θα το δούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, γιατί κοίτα από πίσω, τίποτα, κενό. Λοιπόν, αρχικά εδώ από μπροστά. Το βλέπεις ή απλά το έχω εδώ στο κενό? Λοιπόν, έχουμε σηματάκι της εταιρείας QRD πάνω, το μοντέλο του χειριστήριου που είναι το Spark N5. Έχουμε που γράφει σήμα το χειριστήριο και είναι για PlayStation 4, PlayStation 3, PC, πάρα πολύ σημαντικό, για iOS και Android, έτσι και για κινητά και για tablets. Για όλα πάνω κάτω, μόνο το PlayStation 5 λείπει, αλλά και για εκεί, από ό,τι μου έχουν πει από την QRD, θα βγάλουν σύντομα χειριστήριο. Λογικά θα το δούμε. Έχουμε επίσης Hall Effect Joystick. Αυτό το χαρακτηριστικό ξέρεις τι είναι, Γιώργο? Τι είναι, ρώτησε. Θα σου πω μετά. Τα αλάνια είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τα περισσότερα. Έχουμε γυροσκόπιο, 6 axis παρακαλώ. Έχουμε 9 χρωματάκια LED φωτισμό. Αυτό γύρω είναι. Από τα κουμπάκια και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να μην είναι κάπου λειτουργικό αυτό το πράγμα, αλλά πάρα πολύ όμορφο να το έχεις, έτσι. Και τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε turbo και μάκρο πλήκτρα, φίλε. Με κοιτάει και μου λέει, σαν να μου λέει, τι λες. Λοιπόν, εδώ στο πλάι, μία στα γρήγορα επίσης, που λέει για ασύρματη σύνδεση, έχει και touchpad, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, θα σου το πω και αυτό σε λίγο, είναι εργονομικό και έχει πολλαπλές λειτουργίες δόνησης. Θα το πω αυτό από τώρα, γιατί μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση της δόνησης. Θες να δονάει πολύ? Μπορείς. Θες να δονάει λίγο? Επίσης πάλι μπορείς. Με κοιτάει, μου λέει, μπράβο, καλά τα λες. Ανοίγω, πάρτο. Το βλέπεις? Ω, λέει, τι μεγάλη αναλογική είναι αυτή. Όχι, Γιώργο, είναι αφρολέξ για να προστατεύει τους αναλογικούς μοχλούς. Το βγάζω, βγάζω και αυτό το κουτάκι, αυτό το κάλυμα. Και από κάτω, κοίτα εδώ τι έχει, ρε φίλε, βάλει QRD. Επίσης το βιβλιαράκι εδώ πέρα, μετά πετάτε όπως κάνει ο Γιώργος, που λέει εδώ πέρα PS4 Gamepad. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει τις οδηγίες χρήσης, γιατί έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Πρέπει να ξέρεις πώς γίνονται. Απ' έξω δεν μαθαίνονται. Εκτός αν είσαι Γιώργος μοντέλο cameraman. Γελάει. Λοιπόν, και αυτό το αφήνω στην άκρη. Και αυτό το αφήνω στην άκρη. Κοίτα εδώ τι έχει βάλει μέσα QRD, Γιώργο. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι αυτό? Αφού το είπαμε πριν. Ναι, αλλά τώρα θα το μάντευες. Λοιπόν, αυτό, άκου τώρα τι κάνει. Είπαμε ότι συνδέεται και με κινητά κλπ. Το τοποθετείς εδώ πέρα. Έχει εδώ πέρα 2 τρυπούλες. Έτσι, είναι συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο χειριστήριο είναι έτσι. Το βάζεις πάρα πολύ ωραία. Βάζεις λίγο δύναμη. Να το κούμποσε. Και κοίτα, επεκτείνεις και βάζεις το κινητό σου. Έλα, δώσε λίγο. Μπράβο. Κοίτα τι ωραία μπαίνει. Και παίζει με το κινητό σου. Οπ, εκεί που είσαι στο κρεβάτι σου. Βλέπεις τι ωραία. Θα πεις αυτό που είπαμε πριν. Ποιο? Α, ναι, μπορείς να έχεις, ξέρω εγώ, το καινούργιο το iPhone, το 15 Pro, που πλέον μπορείς να βάλεις παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν όπως το Death Stranding, Resident Evil, όλα τα παιχνίδια, μπορείς να παίζεις από εκεί. Αλλά εγώ αυτό που το ψήνω, να σου πω την αλήθεια, είναι Remote Play. Βάζεις Remote Play, PlayStation 5, PlayStation 4, ό,τι θες, και παίζεις από εδώ. Πολύ ωραίο, και κοίτα, σταθερό. Τακ, 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 τακ. Το κουνήσω και με κοιτάει έτσι, θα μπορείς το κινητό. Όχι, είναι καλό, είναι καλό, είναι σταθερό. Για πες ότι παίζεις το κρεβάτι. Α, Γιώργο, στέκεται, μια χαρά. Μπράβο, ωραίο. Πολύ ωραία μαγιά αυτή, και όταν το πρώτο άνοιξα, δεν ήξερα καν ότι ήταν μέσα. Στα πολύ είναι αυτό. Αφήνω στην άκρη. Επίσης έχει ένα καλώδιο USB Type-C, γιατί φορτίζει μέσω Type-C. Φορτίζει από 0% μέσα σε 3 ώρες και η διάρκεια μπαταρίας του είναι πάρα πολύ καλή, Γιώργο και παιδιά. Είναι γύρω στις 8 με 10 ώρες με ταλεντάκια αναμένα. Πολύ καλό. 8 ώρες δηλαδή να πέσει συνεχόμενο είναι πάρα πολύ καλό και με τις λειτουργίες που έχει. Τώρα εξαρτάται αν έχεις, ξέρω εγώ, turbo mode και το έχεις συνέχεια και πέρα να περβολάει, μπορεί να μειωθεί λίγο. Εξωτερικά, πλαστικό, ωραία αίσθηση. Βλέπεις ότι μοιάζει πάρα πολύ ο σχεδιασμός με το χειριστήριο του Xbox One. Καλό για καλό το λέω αυτό γιατί είναι πολύ εργονομικό. Η διάταξη των αναλογικών μοχλών όμως είναι αυτού του PlayStation, το οποίο είναι εδώ παράλληλα. Εδώ είναι το D-pad. Ο σταυρός. Τα πλήκτρα είναι το χ τετράγωνο κύκλος για να μην μπερδεύεσαι.
Έχει το Options και το Share, έχει Touchpad και έχει ακόμα πολλά πράγματα. Έχει εδώ πάνω LED, έχει τη θύρα Type-C για να φορτίζει. Έχει αυτές τις τρύπες, είπαμε, για να μπαίνει αυτό το κλαμπεράκι, για να μπαίνει το κινητό σου. Και τώρα κοίτα εδώ. Paddles, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο το feedback και σε πολύ ωραίο σημείο. Κοίτα, τα χεράκια τι ωραία πάνε μόνα τους. Επίσης εδώ μπροστά, αυτό το Q εδώ το κουμπί είναι το αντίστοιχο home button. Από κάτω βλέπεις τι έχει. Έχει ηχείο, φίλε. Αυτός εδώ, αυτό το κουμπί το οποίο είναι σαν κεραυνάκι, αυτό είναι το turbo mode, το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις ένα πλήκτρο και να πηγαίνει turbo, δηλαδή να επαναλαμβάνει το πάτημα του πλήκτρου εσύ πατώντας το μία φορά. Τέλεια. Και εδώ πίσω, κάτω από αυτό το paddle, έχει και ένα κουμπάκι το οποίο είναι set για να ρυθμίζεις, ξέρω εγώ, το φωτισμό, να ρυθμίζεις κάποια macro εντολή, μπορείς να δώσεις αυτά, είναι το Ni1 και το Ni2 αυτά τα δύο πλήκτρα, το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις μία εντολή macro ή μπορείς να βάλεις εδώ πέρα ένα πλήκτρο. Π.χ. να πατάς και να πατάς το τετράγωνο, να είναι το γέμισμα. Εγώ αυτό θα έκανα. Και αυτό θα κάνω στο Call of Duty. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε λίγο. Το έχω συνδεμένο το PlayStation 4 Pro που έχω εδώ πέρα πίσω μου. Λογικά θα ανάψει μαζί. Και γιατί ώρα να βοσμίνουν. Και έχει ανοίξει το PlayStation 4 Pro. Έτσι, δεν ξέρω αν το άκουσες. Το άκουσες. Δες εδώ φωτάκια LED. Πες μου εσύ που να σταματήσω. Βλέπεις που αλλάζουνε. Εδώ από το κουμπάκι το set. Εδώ. Εδώ τι είναι, εδώ κανένα ροζάκι. Δείξε όλα τα χρώματα. Να δείξω. Πες μου εσύ που τα κάνω. 9 είναι όλα. Σου αρέσει. Και μου αρέσει τη φωτεινά, Πρασινάκι. Καλό, δεν μας χαλάει. Έχει και το μπλε γύρω από το Q και γύρω από το touchpad. Ωραία και έντονα τα χρωματάκια, μπορώ να πω. Κάνω ένα fast forward για να σας πω λίγο για την αίσθηση των πλήκτρων και την εμπειρία πως είναι να παίζεις μαζί του. Προφανώς, όταν έχεις τόσες πολλές παραμετροποιήσεις, είναι πάρα πολύ λειτουργικό μέσα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι. Ειδικά με τα paddles, ειδικά με το turbo mode κλπ. Τα πλήκτρα, εδώ πέρα το χ τετράγωνο κύκλο, έχουν πάρα πολύ ωραίο feedback. Όπως επίσης, πολύ ωραία αίσθηση έχουν και αναλογική μοχλή. Και θυμάστε, Γιώργο, τι τραβάς ακριβώς τώρα, πραγματικά πες μου. Έχει. Αυτό το Hall Effect που σας είπα, τώρα αυτό θα σου πω τι είναι αυτό το Hall Effect. Είναι η τεχνολογία που έχουν, λέγεται Hall Effect και έχει να κάνει με μαγνητικό πεδίο, δηλαδή χρησιμοποιούνται μαγνήτες που ανοιχνεύουν την κίνηση του αναλογικού μοχλού. Και τι συμβαίνει, Γιώργο, όταν δεν έχουμε τριβή αναλογικών μερών? Αποφεύγεται το drifting που βλέπουμε να γίνεται σε αναλογικούς μοχλούς. Και γενικά εγώ για Hall Effect τεχνολογία έχω δει σε πολύ ακριβότερα χειριστήρια, να σου πω την αλήθεια. Το συγκεκριμένο πέμπτο που σου κάνει γύρω στα 45 με 48 δολάρια. Επίσης, link αν θέλετε να το τσεκάρετε, θα βρείτε στην περιγραφή και μπορείτε να πάρετε και 10% έκπτωση από εκεί. Τιμίο. Τζάμπα το παιδί. Ξηγήθηκε QRD. Τζάμπα το παιδί. Τζάμπα. Και επίσης για να μου έρθει, έκανε γύρω στη 1 με 1,5 εβδομάδα. Επίσης πάρα πολύ καλά είναι αυτό. Πολύ καλό. Είπα για την αίσθηση των πλήκτων, το D-pad θα το ήθελα καλύτερη αίσθηση, καλύτερη απόκριση. Εντάξει, δεν ξέρω κάποιο που παίζει με το D-pad, αλλά ακόμα και στην περιήγηση λίγο το θα λίγο καλύτερο. Οι σκανδάλες εδώ πίσω είναι πάρα πολύ καλές. Οι σκανδάλες που είναι όμοιες με του χειριστήριου του Xbox One είναι πάρα πολύ καλές. Το L1 και το R1 όμως, που επίσης είναι καλά, αλλά θα τα ήθελα λίγο καλύτερα σε αίσθηση. Όλα τα άλλα και σαν συνολική εμπειρία, χασμουρίθηκε πάρα πολύ γρήγορα για να μην το σχολιάσω καν. Δηλαδή με το που το βλέπω, ανοίγει το στόμα, λέω τώρα το σχολιάσω, το είχε κλείσει ήδη. Αλλά σαν γενικότερη εμπειρία, σαν build quality είναι καλό. Εδώ πίσω θα ήθελα λίγο σαν γραία επιφάνεια, έτσι να λίγο αντιληστική, αλλά εντάξει, χαλάλι. Λες, δεν πειράζει, θες να έχεις ένα συνεχόμενο μοτίβο στο χειριστήριο και νομίζω το πετυχαίνουν σε αυτό. Καλά, για τα λεφτά του νομίζω είναι... Περίμενα, πραγματικά το περίμενα πολύ χειρότερο σε αυτό το price range, γιατί και τα χαρακτηριστικά του που έχει και τις λειτουργίες που λες ότι λειτουργούν, δεν λειτουργούν, λειτουργούν και λειτουργούν και πάρα πολύ καλά. Θα με δείτε πιθανότατα εδώ πέρα με τον Γιώργο να παίζουμε Call of Duty στην τηλεόραση εδώ πίσω μου. Οπότε, αυτό που έχω να πω έτσι κλείνοντας, ότι είναι μια πολύ τίμια επιλογή. Εσά πώς φάνηκε Γιώργο που έπαιξε κιόλας μαζί του? Πολύ καλό ήταν και τα πίσω τα bottom ήταν πολύ βοηθητικά. Ναι, κοίταξε, το turbo mode κλπ. Εγώ δεν είμαι και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να μας πούν τα παιδιά κάτω στα σχόλια αν έχουν εμπειρία από χειριστήρα που έχουν turbo mode κλπ. Ή macro εντολές. Εγώ δεν είχα πάρα πολύ και δεν μπορώ να πω ότι με βολεύει πάρα πολύ το turbo mode. Αλλά αυτά εδώ πίσω τα paddles. Συνηθισμένος από προ και έτσι χειριστήρα, έτσι. Και elite και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Είναι πάρα πολύ βολικό και πάνε τα χέρια τόσο πολύ εύκολα εδώ πίσω που κοίτα, αίσθηση κλικ, τάκ, τι ωραία. Και εννοείται ο RGB φωτισμός που το κάνει και λίγο ξεχωριστό. Τίμια πρόταση από την QRD και έχει και εύρος συνδεσιμότητας. Δηλαδή μπορείς να το έχεις στο PlayStation 4, μπορείς να το έχεις στο PlayStation 3, PC, τα είπαμε όλα αυτά στην αρχή. Και σίγουρα θα δοκιμάσω remote play μέσω κινητό μέσω από αυτό το κλαμπεράκι που έχει. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις τίποτα? Όχι. Τιμιότατο. Αλάνια, εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε εννοείται στα σχόλια ή με στη διάθεσή σας. Και κάνα subscribe θα κάνω τα παιδιά εδώ πέρα να, βλέπουν, να μπουν στην παρέα μας να βλέπουν τα βίντεο μας. Μόνος είσαι πλέον. Μόνος είσαι πλέον, λέει ότι τον νοιάζει. Λοιπόν, κάντε ή μην κάνετε. Ό,τι θέλετε κάντε. Λοιπόν, Αλάνια, τα λέμε στο επόμενο. Μην τον ακούτε, εννοείται και θα κάνετε και like θα κάνετε και τα πάντα θα κάνετε. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!